Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Την νέα ελληνική επιστημονική μελέτη για τον εμβολιασμό στη χώρα μας, την οποία ήταν επικεφαλής ο ίδιος, παρουσίασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ο κύριος Τσιόδρας, αφού παρουσίασε αναλυτικά τα ελληνικά επιστημονικά στοιχεία, ανέφερε συμπερασματικά πως τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο στις μεγαλύτερες αλλά και στις μικρότερες ηλικίες. Το μεγαλύτερο όφελος, βέβαια, όπως ο ίδιος επεσήμανε, είναι στους ηλικιωμένους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίζεται πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους αλλά και 5.560 νοσηλίες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Την ελληνική επιστημονική μελέτη για τον εμβολιασμό της χώρας, την οποία ήταν επικεφαλής ο ίδιος, παρουσίασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ο καθηγητής, αφού παρουσίασε αναλυτικά τα ελληνικά επιστημονικά στοιχεία, ανέφερε συμπερασματικά πως τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο νόσησης, νοσηλείας και θανάτου, κυρίως στις μεγαλύτερες και μικρότερες βέβαια ηλικίες. Το μεγαλύτερο όφελος είναι στους ηλικιωμένους. Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίζεται πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους, αλλά και 5.560 νοσηλείες στη ΜΕΘ. Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε επίσης ότι αν είχαν εμβολιαστεί το 95% του πληθυσμού έως τα μέσα Ιουλίου, οι θάνατοι στην Ελλάδα θα ήταν 1.200 λιγότεροι. Όπως τόνισε ο καθηγητής, δεδομένα από τη Ρουμανία, με εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού γύρω στο 34%, δείχνει ένα τεράστιο και καταστροφικότατο τέταρτο κύμα της νόσου, το οποίο συνοδεύεται από σημαντικές απώλειες και ξεπέρασαν τους 500 ανά ημέρα εχθές. Στη Ρωσία, με ένα 34% του πληθυσμού εμβολιασμένου, είχαν πάνω από 1.000 θανάτους σε μία ημέρα. Η ανάλυση υλοποιήθηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας και φυσικά τους υπεύθυνους του εμβολιαστικού προγράμματος, της Επιδημιολογικής Ομάδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με δεδομένα από την επικεφαλής του τμήματος, την κυρία Κοντοπίδου, τα οποία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν με τον πρόεδρο καθηγητή κύριο Ζαούτη, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και επιστημόνων μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Και τέλος, από την ομάδα ανάλυσης δεδομένων της επιδημίας και τον καθηγητή κύριο Λίτρα. Τα αποτελέσματα που θα σας δείξω τα έχουμε ήδη επικοινωνήσει χθες και σήμερα το πρωί με την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, την καθηγήτρια την κυρία Θεοδωρίδου, όπως και τον κύριο Θεμιστοκλέους. Και βέβαια και την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σήμερα το πρωί. Δύο είναι οι λόγοι που επέβαλαν αυτή την ανάλυση. Η ανάγκη η χώρα μας να έχει τα δικά της δεδομένα αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Και βέβαια κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις, ναι μεν, οι οποίες οδηγούν σε παρερμηνία σχετικά με το όφελος του εμβολίου και την αποτελεσματικότητά του. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος. Όσο αυξάνει η εμβολιαστική κάλυψη σε έναν πληθυσμό, εμφανίζονται κρούσματα της νόσου και σε εμβολιασμένους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό. Και οδηγεί δυστυχώς αρκετούς συμπολίτες μας στη λανθασμένη αντίληψη πως τα εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν προστατεύουν, οδηγώντας σε μια άρνηση να εμβολιαστούν. Η μελέτη αυτή αναλύθηκε σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποίησε δεδομένα από την έναρξη του εμβολιασμού μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 2021. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν τις σοβαρές νόσους στην πατρίδα μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκαν, μπήκαν στις μονάδες συντατικής θεραπείας ή δυστυχώς απέθαναν. Τα δεδομένα αυτά έγινε διασύνδεση των δεδομένων αυτών με το Εθνικό Εμβολιαστικό Μητρό για την νόσο COVID-19. Η ανάλυση που θα σας δείξω αφορά όλα τα εμβόλια συνολικά και καθένα χωριστά. Η ανάλυση επίσης προσαρμόστηκε για τις ηλικιακές κατανομές, τους ανθρώπους που πήραν τα εμβόλια ανά ηλικιακή ομάδα. Θα σας παρουσιάσω ξεχωριστά δεδομένα για τις ηλικίες άνω των 60 και κάτω των 60. Και φυσικά θα σας παρουσιάσω και δεδομένα για τον πλήρη εμβολιασμό, όπου πλήρης εμβολιασμός είναι 2 δόσεις του εμβολίου, εκτός από το μονοδοσικό, επί του παρόντος να τονίσω, εμβόλιο της Johnson & Johnson, και να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από την τελευταία δόση.
Επίσης, ατελής εμβολιασμός θεωρήθηκε κάποιος που είχε κάνει μία δόση του εμβολίου και δεν πληρούσε τα παραπάνω κριτήρια. Οι υπολογισμοί μας γίνανε για κάθε εβδομάδα της περίοδου της μελέτης, όπως επίσης και για τον πληθυσμό σε κίνδυνο και τον παρονομαστή του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή κατηγορία που είχε ή δεν είχε εμβολιαστεί και έγιναν με συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους, όπως η μέθοδος Kaplan-Meier και φυσικά η Poisson Regression, δηλαδή οι ειδικές αναλυτικές τεχνικές, όπου χρησιμοποιήθηκαν σαν συνοδές μεταβλητές ο χρόνος που έγινε το εμβολιασμός, η ηλικία και η εμβολιαστική κατάσταση. Τρεις συγκρίσεις κάναμε, τους ανεμβολίαστους έναντι των ατελών εμβολιασμένων με οποιοδήποτε εμβόλιο έναντι των πλήρως εμβολιασμένων, και αυτό έγινε για το θάνατο, η πρώτη σύγκριση, για τις μεθ και τις διασωληνώσεις, η δεύτερη σύγκριση, και για τις ηλικίες άνω των 60 και κάτω των 60, η τρίτη σύγκριση. Στη συνέχεια, παρουσίασε μια θρηστική επίπτωση ανά 100.000 του πληθυσμού που δείχνει την πιθανότητα να πεθαίνει κάποιος ανεμβολιαστός σε σχέση με κάποιον εμβολιασμένο από κορονοϊό. Δηλαδή, 11 φορές παραπάνω μείωση του κινδύνου, μείωση κινδύνου κατά 91% ή στο 1 δέκατο σε σχέση με τον ανεμβολίαστο πληθυσμό από τον πλήρη εμβολιασμό. Τα συμβάματα που βλέπετε στη δεξιά άκρη της οθόνης, και αν μου επιτρέπετε εδώ να χρησιμοποιήσω το laser pointer, εδώ είναι οι περίφημες καμπύλες Kaplan-Meier, που δείχνουν αυτή τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά, στην αθρηστική επίπτωση ανά 100.000 πληθυσμού της πιθανότητας κανείς να πεθάνει όταν είναι ανεμβολίαστος με το κόκκινο, ατελώς εμβολιασμένος με το πράσινο και πλήρως εμβολιασμένος με το μπλε. Και βέβαια εδώ το ερώτημα είναι αν αυτό ισχύει μόνο για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που είναι άνω των 80, άνω των 70. Οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο στην εποχή μας λόγω της προόδου της ιατρικής και αν αυτό αφορά και νεότερες ηλικίες. Το εκπληκτικό που θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια είναι ότι αυτή η διαφορά εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες. Εδώ βλέπετε την ανάλυση από 25 έως 49 ετών. Και εδώ ο κίνδυνος, ναι μεν, είναι μικρότερος να πάθεις κάτι σοβαρό από την νόσο, αλλά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε ποσοστιαίο επίπεδο είναι αρκετά ψηλή. Και βλέπετε πάλι την απόσταση της καμπύλης μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων, που δείχνει τη σημαντική προστασία ποσοστιαία του εμβολίου και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και ένας ακόμα λόγος, λέω εγώ, να προστατευθεί όσο το δυνατόν και ο περίγυρος από τη διασπορά της νόσου, κάτι που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να αναλύεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια, ελπίζω να βλέπετε εδώ την αποτελεσματικότητα ανά συγκεκριμένο εμβόλιο σε σχέση με τους θανάτους. Είναι μια διαφάνεια που βλέπετε με το πράσινο τους ατελώς εμβολιασμένους, με μία δόση δηλαδή, είναι στο 74%. Τους πλήρους εμβολιασμένους με το εμβόλιο της Pfizer είναι στο 90%, με το Moderna στο 97%, με το AstraZeneca στο 94%, ενώ υπολείπεται ελαφρά το Johnson & Johnson. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Επιτροπή Εμβολίων για το θέμα της ανάγκης ενισχυτικής δόσης με αυτό το εμβόλιο, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία βλέπετε στους άνω των 60 ετών ανά εμβόλιο παραμένει υψηλή, και βέβαια και για το Johnson & Johnson είναι υψηλή, αλλά είναι υψηλότερη για τα εμβόλια mRNA και AstraZeneca. Για το AstraZeneca συγκεκριμένα είναι της τάξης του 94%. Πάμε στις μεθ, η επόμενη διαφάνεια, η οποία αφορά την αποτελεσματικότητα συνολικά σε επίπεδο νοσηλείας σε μεθ, όπου βλέπετε εδώ πέρα μια σημαντικότατη μείωση από τον εμβολιασμό σε σχέση με την νοσηλεία σε μεθ, είναι συνολικά για όλο τον ενήλικα πληθυσμό, είναι της τάξεως του 95%, είναι το 1/20 εδώ από το, σε σχέση με τους ανεμβολίαστους και 20 φορές μείωση κινδύνου στους εμβολιασμένους. Εάν το κοιτάξει κανείς ανά εμβόλιο σε μεθ, βλέπετε ότι έχει μια εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα για όλα τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου και του Johnson & Johnson. Έχουμε μια μεγάλη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού στην πρόληψη της νοσηλείας σε μεθ, είναι η επόμενη διαφάνεια που σας έδειξα. Θα περάσω στην επόμενη διαφάνεια, η οποία αφορά τις ηλικίες άνω των 60. Αφορά τις ηλικίες άνω των 60 και την νοσηλεία σε μεθ. Βλέπετε ότι η προστασία είναι εξαιρετικά υψηλή.
από 91 έως και 98%, και φαίνεται ιδιαίτερα εδώ στη διαφάνεια ότι ακόμα και ατελώς εμβολιασμένοι με μία δόση έχουν μια προστασία της τάξης του 77%, πολύ περισσότερη προστασία έχουν οι πλήρως εμβολιασμένοι. Η πίεση των ανατιμήσεων στις τιμές προϊόντων επηρεάζει σίγουρα τις καταναλωτικές συμπεριφορές στην αγορά και έτσι, σύμφωνα και με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή κυριαρχούσαν τα κριτήρια της ποιότητας, της ασφάλειας, της ευκολίας στη διαδικασία επιλογής προϊόντων από τους καταναλωτές, σήμερα ήδη οι μετρήσεις δείχνουν ότι αυτή η τάση έχει αναστραφεί και οι καταναλωτές αναζητούν τα κριτήρια της τιμής, της αξίας και της προσφοράς εκπτώσεων. Για το θέμα αυτό τώρα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όμορφη άρτα. Συγγνώμη. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα? Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι αισιόδοξα, θα έλεγα. Γιατί έχει ξεκινήσει ένα κύμα ανατιμήσεων πολύ νωρίς από την Άνοιξη, στις πρώτες ύλες για τις μονάδες μεταποίησης, μία ανατίμηση η οποία έγινε γνωστή, δυστυχώς λίγο καθυστερημένα, στο ευρύ κοινό μετά την τρομακτική ανατίμηση που είχαμε στην ενέργεια. Δηλαδή όταν οι συνάνθρωποι μας, οι Έλληνες, είδανε το λογαριασμό να έρχεται στο σπίτι, τότε οι ανησυχίες έγιναν πιο έντονες και φυσικά από προχθές, από τις 15 του μήνα, που το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με ένα 15, επίσης η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που ξεκίνησε όντως από τον Απρίλιο, με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση με μία επιστολή της, όπου της απαριθμούσε τις αυξήσεις όλων των πρώτων υλών μία προς μία. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων επανήλθε τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου, της χρονιάς που διανύουμε, στέλνοντας επίσης επιστολή ανησυχίας και στην περιφέρεια της Επίρου αλλά και στην κυβέρνηση, για να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η λέλαπα της ανατίμησης των προϊόντων, η οποία τώρα πλέον τη βλέπουμε και στο καλάθι της νοικοκυράς. Δυστυχώς, ξέρετε, κύριε Δημητρίου, όταν όμως υπάρχει μία δεκαετή κρίση, ακολουθεί μία διετία με τον κορονοϊό και σήμερα που ξεκινούν, σήμερα ενώ το προηγούμενο διάστημα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους και να ξαναβρούν το βηματισμό τους με πολύ δυσκολία, με υπερπροσπάθεια από όλους, είναι σίγουρο ότι αυτό κάποιους θα τους οδηγήσει στο να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Δεν το λέω εγώ, το λένε κάποια στοιχεία. Και αυτό είναι ό,τι πιο γκρίζο μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε για την αγορά και για το πού τελικά οδηγείται. Εμείς αυτό ακριβώς το έχουμε ονομάσει τέταρτη κρίση, η κρίση των ανατιμήσεων, γιατί μετά τα μνημόνια, τα προβλήματα με τις τράπεζες, την κρίση με τον κορονοϊό, έρχεται αμέσως συνεχόμενη η κρίση των ανατιμήσεων. Και ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Η κυβέρνηση καταρχήν έχει αντιδράσει μόνο στην επιδότηση στο ρεύμα με 18 ευρώ έως τις 600 κιλοβατόρες. Είναι η μόνη αντίδραση που έχουμε δει. Είναι καλοδεχούμενη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σκεφτεί τον περίγυρο των ανατιμήσεων που είναι το σούπερ μάρκετ, που είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Οι καταναλωτές λοιπόν θα γευτούν πολύ γρήγορα και ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι των ανατιμήσεων και τα χρήματά τους πλέον δεν θα είναι επαρκή, δηλαδή θα τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις έχουμε, όπως σας είπα και πριν, ξαναπεί στην κυβέρνηση και το ξανατονίσαμε και προχθές που κάναμε μία σύσκεψη στα Ιωάννινα, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι αρκετών επιμελητηρίων και δημιουργήθηκε ένα, θα έλεγα, ένα κλίμα και προτάσεις που θα δοθούν στην κυβέρνηση. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν, προσέξτε λίγο, δεν είναι μόνο το πρόβλημα των ανατιμήσεων, δεν είναι μόνο το πρόβλημα της μεγάλης χρέωσης του ρεύματος. Το ΦΠΑ που συνοδεύει αυτές τις ανατιμήσεις αυξάνει ακόμη πιο πολύ τα τιμολόγια που έρχονται στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Διανύουμε ένα τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο πάντα της χρονιάς, να ξέρετε ότι είναι το τρίμηνο όπου οι επιχειρήσεις πληρώνουν. Πληρώνουν έμφυα, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν.
Έρχεται λοιπόν και αυτή η ακρίβεια, των πρώτων υλών και με βάση τις μετρήσεις που έχουν γίνει και με βάση τις έρευνες που έχει κάνει και η Κεντρική Ένωση Ερευνητηρίων, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα κλονιστεί στο άμεσο μέλλον υπερβαίνει τις 200.000 επιχειρήσεις. Άρα, οι τράπεζες κλείνουν τις πόρτες στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για χρηματοδότηση. Οι ανατιμήσεις πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό, όπως είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, από τις αρχές του 2022, τα μηνύματα που παίρνουμε τουλάχιστον εμείς είναι πάρα πολύ δυσάρεστα και δυσίωνα. Έχει βγει ένα εικονικό αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες, το οποίο η κυβέρνηση το προσμετρά στα θετικά, ότι έχουν ανοίξει περισσότερες επιχειρήσεις φέτος από ό,τι έχουν κλείσει. Να πω κάτι στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Για να κλείσει μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να κλείσει τα χαρτιά της. Στην ουσία είναι κλειστή, αλλά δεν λειτουργεί, γιατί πρέπει να πληρώσει όλους τους φόρους, να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και μετά να κλείσει. Έτσι λοιπόν έχουμε επιχειρήσεις φαντάσματα που δεν έχουν φύγει από το Μητρό των Επιμελητηρίων και του ΓΕΜΗ και σαν αριθμός φαίνονται ότι είναι ανοιχτές. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο δυσάρεστη. Εμείς λοιπόν σαν επιμελητήρια... Κύριε Δημητρίου, μέχρι τώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, συζητώντας και από κάποια δημοσιεύματα, βλέπουμε ότι θεωρεί ότι υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει ελπίδα, θα υπάρξει και στήριξη των επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική δέσμευση, γιατί ναι μεν προφορικά μπορεί να λέμε πολλά, από την άλλη όμως αν αυτά τα μέτρα δεν υπάρξουν και δεν εφαρμοστούν άμεσα, τότε σίγουρα θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος λίγο πριν. Πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση για τη νέα προγραμματική του ΕΣΠΑ έχει ήδη δεσμεύσει αρκετά χρήματα, τα πρώτα 4,5 δις, που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Mm. Αλλά μέχρι εκεί έχουμε βάλει τελεία. Δεν ξέρουμε ούτε πώς θα γίνει αυτή, ούτε και με ποιο σχέδιο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προβαίνουμε σε προτάσεις, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Παραδείγματα που μπορώ να σας αναφέρω και έχουμε συζητήσει σαν επιμελητήρια είναι να συνεχιστούν τα προγράμματα συνεργασίας που βοηθούν τις επιχειρήσεις, να συνεχιστούν τα προγράμματα απόκτησης πρώτων υλών που έτρεξε και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, να μειωθεί ο ΦΠΑ τουλάχιστον στα καύσιμα των επιχειρήσεων και στο ρεύμα των επιχειρήσεων και ο ειδικός φόρος ανάπτυξης και ο φόρος υπεραξίας των εμπορευμάτων. Έχουμε λοιπόν καταθέσει όλες αυτές τις προτάσεις γιατί Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Των αναλλαστικών δαπανών, ναι. Όπως είναι, αλλά και των δαπανών απόκτησης πρώτων υλών. Mm-hmm. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι τιμές να κρατηθούν στα φυσιολογικά επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα που είπαμε στην κυβέρνηση πολύ άμεσα, προχθές μάλιστα. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα να μείνει στην τιμή που ήταν στα 60 ευρώ το βαρέλι. Δεν χρειάζεται τώρα που το βαρέλι πήγε στα 100 ευρώ να αυξηθεί και αυτός ο φόρος. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει τα έσοδα που είχε, δεν θα επηρεαστεί δηλαδή για το αύριο, για το μέλλον της, αλλά δεν θα υποφέρουν και οι επιχειρήσεις από αυτή την αύξηση. Τι εικόνα έχετε και τι σας λένε οι επιχειρηματίες από τα Γιάννενα, γιατί θεωρώ ότι η περιφέρεια είναι και εκείνη που δείχνει, αν θέλετε, περισσότερο και το μέγεθος. Δηλαδή φαίνεται περισσότερο και στην περιφέρεια. Όπως μετέφερα και προς τα κεντρικά, έχουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα που συνέβη στην βιομηχανική περιοχή των Ιωνίνων. Επιχείρηση Logistic που πλήρωνε ρεύμα 15.000 ευρώ τον Ιούλιο, της ήρθε ο λογαριασμός 5 Οκτωβρίου 25.000. Όταν κάνουμε ανάλυση των λογαριασμών αυτών, θα δούμε ότι το ρεύμα από 0,07 πήγε στο 0,14, έχουμε 100% αύξηση του ρεύματος από τη μία, από την άλλη όμως στις 25.000 τα 5.000 είναι ΦΠΑ, προσέξτε, ΦΠΑ. Είναι εκεί λοιπόν που η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την τιμή. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις λοιπόν, οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην αυξήσουν τις τιμές τους. Γιατί αυτή η αύξηση τιμών μπορεί να φέρει ανεργία, μπορεί να φέρει μείωση κύκλου εργασιών, μπορεί να φέρει κλείσιμο επιχειρήσεων. Πρέπει η κυβέρνηση να δείξει αντανακλαστικά άμεσα, σήμερα. Θα επιδιώξετε και κάποιες άλλες συναντήσεις.
Γιατί χθες συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας είπε ότι έχουν ήδη αποσταλεί και υπομνήματα, έχουν γίνει και συναντήσεις, αλλά αυτό θα επιδιωχθεί και στο άμεσο μέλλον. Σήμερα μίλησα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, βρισκόταν στην Βουλή και γίνονται διάφορες συζητήσεις και για τροπολογίες που ζητήσαμε σαν επιμελητήρια, αλλά και για τα προβλήματα της ακρίβειας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο άμεση μπορούμε και όσο πιο αποτελεσματικοί. Γιατί πρέπει να αντιδρούμε γρήγορα, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Επίσης έχουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το διαβιβάσαμε και θα το βάλουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας και εγώ την άλλη ιδιότητά μου. Mm-hmm. Προγράμματα που έχουν υποβληθεί, προσέξτε κάτι, τον Γενάρη του 2020, στον αναπτυξιακό των 43-99, mm-hmm. υποβλήθηκαν με προϋπολογισμούς και τιμές του Γενάρη του 20, που σήμερα πλέον αυτές είναι 100% πιο πάνω. Αυξημένες. Βλάχιστον. Θα βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων και πρέπει οι επενδυτές να υλοποιήσουν με τιμές του Γενάρη του 2020. Αυτό είναι αδύνατον. Αν λοιπόν δεν γίνουν οι επενδύσεις, δεν θα έχουμε μόχλευση της οικονομίας, δεν θα έχουμε θέσεις εργασίας, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Άρα για θα ζητήσετε αναθεώρηση αυτών των κονδυλίων. Έτσι ακριβώς. Θα ζητήσουμε αναθεώρηση με βάση τις σημερινές τιμές. Αλλιώς δεν έχει καμία έννοια και αλλιώς η χώρα μας, ενώ τώρα τρέχει με μια ανάπτυξη κοντά στο 6%, δεν είναι ευίωνα και αισιόδοξα τα πράγματα για το μέλλον. Κύριε Δημητρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Η ημέρα της αστυνομίας και η μνήμη του προστάτη του σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου εορτάστηκαν από την ελληνική αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εδοξολογία και στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Άρτα, όπου αναγνώστηκε και η ημερήσια διαταγή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη. Η ημέρα της αστυνομίας και η μνήμη του προστάτη του σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, εορτάστηκε το πρωί της Τετάρτης από την ελληνική αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκε στην Άρτα το πρωί της Τετάρτης επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Παρουσία του Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλινίκου. Ότι σύρρυγε την άρτη τη σοφία διεπραγμένων και διακυβερνών τα σύμπαντα. Ότι χύζουν ημών την ζωή και την ειρήνη και ασφαλεία διεπιλάτων το έθνο ημών. Πρόσδεξε τα ευχαριστηρίου τάφτα και ηγετηρίου συντέψεων του Ρώσου. Δοξάζομαι μέσα και προηγούμενε, κύριε. Εν ευγνωμοσύνη εκχαίροντα τη καρδία ημών, ότι και του ζούλου σου τούτου, του θεία αξιωματικού, αρχιφύλακα, αστιφύλακα και του υπαλλήλου του σώματο τη ελληνική αστυνομία, φύλακα και υπογνού τη ενόμου τάξεω και τη ασφαλεία κατέστησα εν τη μετέρα πατρίδα. Οξάζομαι σε πολυέλε, ότι πολλών παθημάτων άθυσιν υπομείνοντε και διαπαγή των πολλών διαβάτε και δούλου σου ήχθησαν σόι και διεπλάχθησαν ει την παρούσα ημέρα. Και νυν, κύρα Σικέτη, να σε παίρνετε σου δε όμορφα και σε παρακαλούμε. Θα σου δώσω γνώριση ο Χριστός, νεύμα σοφία και συνέσεω δόρισον τη ζούτη σου. Στου θαλμού των ψυχών αυτών φώτισον, που μόνον ει το ιδέν αλλά και ποιήν θεριμά σου, ή να μοιάζει στο έρμο των αγαθών κηρύττοντε αυτή εδώ την ιδέα. Κράτη μου πρώτον βραχίωνα, κύριε, ή να αντισμέν επιθέση ή στήριγμα εν το βίο και βοηθό τη δε επιθέση, παιδαγωγία προ επιστροφή και διόρθωση. Πάντας δε, τούστε αξιωματικούς, αρχιφύλακας, αστιφύλακας και τους υπαλλήλους σώματος σκέφωσον και τους σκέφτους σωτερίων, πρεσβείες υπερβολημένες σε δόξου της ποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, προστασίες του ιδίου είναι πορά και δράμματα σωμάτων, και σίες των σύρων και θεοφόρων καταλογημών, να γίνουν δόξων και καλή του μαρτύρων, να γίνουν και ρηγαίων θεοπατώρων για την Κιάνη, το Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, που και την μνήμη εμπληρούμε, πάντα ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η αστυνόμος Α, Ιωάννα Αρσένη, ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη. Ο Άγιος Αρτέμιος προσέφερε σε εμάς μέσα από το θάνατό του μία άϊπνη νοηματοδότηση ανταποκριτικότητας με δύο πραγματιστικές διαστάσεις αυτές της πρακτικής προσφοράς αλλά και της αναγνώρισης της δοτικότητας στη βάση αξιών, αγάπης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Έτσι και το έργο κάθε αστυνομικού συνίσταται στην προσφορά προς τον πολίτη και την κοινωνία και αντίστοιχα στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της εμπιστοσύνης προς τον έστω συνάδελφο με παράλληλη κοινωνική ανα
του έργου και τη δράση του. Ο εορτασμό τη 20η Οκτωβρίου, επίσημη εορτή τη ελληνική αστυνομία, χαρακτηρίζεται από την ακρόπονη ιστορική συνέχεια των σωμάτων τη χωροφυλακή, τη αστυνομία όλων και τη ελληνική αστυνομία. Μια συνέχεια που πυροδοτείται στι επόμενε γενιέ τη αστυνομική οικογένεια και μεταλαμπαδεύεται μέσω τη διαφύλαξη τη πολιτιστική σα κληρονομιά. Η καταλυπόμενη παρακαταθήκη τη ιστορική επαγγελματική μνήμη προσδιορίζει παράλληλα το χρέο μα να διατηρήσουμε την ιστορική μα κουλτούρα που έχει τι ανθρωπιστικέ και πολιτοκεντρικέ αξίε και διαρκώ να αναγνωρίσουμε και να τιμούμε την προσφορά των σωμάτων και των αναποστρατεία συναδέλφων στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η θεμελιώδη προσφορά αποτυπώνεται μέσω των εκθεμάτων και στον εκθεσιακό χώρο Συλλογή Ιστορικών Κειμενίων Ελληνική Αστυνομία, που επιτέλου αποκτά το σώμα για πρώτη φορά και σήμερα γενιάζεται στου χώρου τη πρώτη σχολή αξιωματικών Ελληνική Αστυνομία. Αφού εμπλουτίστηκε με ιστορική αξία κειμήλια και υλικά και ουσιαστικά επιθυμίζει την καθοριστική προσπάθεια που πραγματοποιείται στον τομέα τη πολιτιστική ανάπτυξη τη μακρόχρονη πορεία του σώματο. Η ιστορική συνέχεια διαμέσου των ετών μεταξύ άλλων αποτυπώνει γραφειρά και την άνοιγμα όρμα τη ΕΕ των συναδέλφων μα που έπεσαν εν ώρα καθήκοντο και όλοι εμεί σήμερα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στο θάνατό του, ενστερνιζόμενοι το βαθύτερο νόημά του, που είναι η πρόταξη βαρύτουσα σημασία αξιών και αρχών κατά την επιτέλεση του έργου μα όπω αναπτώνουν του ψυχού φρονήματο του επαγγελματικού ζήλου, τη αυταπάρνηση και τη αυτοθυσία. Έχουμε χρέο απέναντι σε όλου του πεσόδου συναδέλφου να προσπιζόμαστε το αγαθό τη ασφάλεια και του περιφρονιού την κοινωνική ομαλότητα και ισορροπία. Η αποστολή τη ελληνική αστυνομία είναι προσδιοριστική τη αναγκαιότητα προστασία τη ανθρώπινη ύπαρξη και οντότητα μέσα από τη διαμόρφωση ενό κλίματο ηγίτητα και την εφαρμογή μοντέλων αστυνόμευση τα οποία να προσαρμόζονται ανάλογα με τι εκάστοτε επικρατούσε και διαμορφωτήσει συνθήκε. Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα, το δυναμικό τη ελληνική αστυνομία συμμετείχε και διαχειρίστηκε φυσικέ ή ανθρωπιστικέ κρίσει κοινωνικοπολιτικού δικτύου και ανθρωπογεωγραφικού χαρακτήρα μέσω μια δυναμική διαδικασία άμεση και επιτυχού παρεμβατικότητα. Γεγονό που ανέδειξε και αναδεικνύει δυνατότητε στρατηγικέ και υπηρεσιακέ, οι οποίε προσδίδουν προ τη θέμενη αξία στο έργο μα, ενώ επιβεβαιώνουν το υψηλό επιδηματικό επίπεδο των συλλεκτών του σώματο και την αποτελεσματικότητα κατά την επιτέλεση τη ιδιαίτερα σημαίνουσα αποστολή μα. Για την βέλτιστη καταπόκριση και διαχείριση κρίσεων είναι αναγκαίο ο επιτυχή εξυγχρονισμό του σώματο, ο οποίο επέρχεται μέσα από το συνδυασμό τη αξιοποίηση τη εμπειρία του παρελθόντο, συμβάτη με τι απαιτήσει του παρόντο και εκμετάλλευση των προοπτικών του μέλλοντο. Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται το στρατηγικό και πτυσιακό πρόγραμμα τη ελληνική αστυνομία 2021-2025 με την εφαρμογή δράσεων που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρο στο έργο μα και που πιστοποιούν αυτό τόσο διαλειτουργικά όσο και μέσω ανάπτυξη, συνεργειών και ποινικού φορεί και αρχέ. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του σώματο συνιστά αυτό ο σκοπό και έχει πραγματοποιηθεί, αλλά και πραγματοποιείται με νομικού ρυθμού για την αποδοτικότητα και την αναβάθμιση τη ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τεχνολογία, καινοτομία, ψηφιακά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύονται κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του σώματο σύμμαχοί μα επί ταχυτέ διαδικασιών, αλλά και εργαλεία για την ενεργοποίηση μηχανισμών διευκόλυνση του πλήθου. Η δημιουργία ενό ισχυρού ψηφιακού συστήματο, το οποίο με νέο τρόπο θα απλοποιεί τι εσωτερικέ διαδικασίε του σώματο, αλλά και τι συναλλαγέ με τον πολίτη, σχεδιάστηκε στη βάση υλοποίηση του πληροφοριοκεντρικού μοντέλου λειτουργικότητα και με πολιτοκεντρική λογική. Αυταπόδεικτα, η υλοποίηση ενό ισχυρού ψηφιακού μηχανισμού θα ανυψώσει τι υπηρεσιακέ μα δυνατότητε και θα επιφέρει ιδιαίτερη ισχυρή προβλεψιμότητα και συνακόλουθα αποτελεσματική αντιμετώπιση κλιματικών και παραβατικών φαινομένων. Ο ψηφιακό μετασχηματισμό τη ελληνική αστυνομία συνιστά άλλο ένα ισχυρό σε μια νέα εποχή που η αποδέσμευση προσωπικού, ενσχόληση με το καθαρά αστυνομικό έργο και εξοικονόμηση χώρου αποτελεί μια πραγματικότητα που συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του σώματο και συνδρομή με αναβάθμιση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων μα ω προ τι παρεχόμενε υπηρεσίε προ του πολίτε. Αναγκαία προϋπόθεση που προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται η επίτευξη ορθή διαχείριση των χώρων του σώματο, η οποία κινεί από τη χωροπολική και λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τον εξοπλισμό του ανθρώπινου δυναμικού μα με σκοπό την κατάρτιση υπηρεσιακή ευελιξία και αποτρεπτικότητα εκδήλωση οποιασδήποτε αποφυσιγκληματικότητα. Η επίτευξη τη συγκεκριμένη στρατηγική τοποθεσία επέρχεται μέσω τη καθοριστική συμβουλή του ανθρώπινου δυναμικού μα, μέσω του καθενό ξεχωριστά αστυνομικού, γυναίκα και άντρα, ο οποίο καθημερινά επιδεικνύει τον απαραίτητο επαγγελματισμό και επιτυχάνει να προσφέρει με υπευθυνότητα και ανεπιτυρώνει την πολυεπίπεδη σημαίνουσα αποστολή του. Όροι όπω ψηφιακή αστυνομία, πράσινη αστυνομία, αστυνομία ηγέτη κυριαρχούν το 2021 και διανύουν νέε μελλοντικέ προοπτικέ για την ελληνική αστυνομία με μια δυναμική παρουσία. Ο αστυνομικός διευθυντής του τμήματος Άρτας ευχήθηκε λόγω της ημέρας σε όλο το προσωπικό υγεία και δύναμη. Η ελληνική αστυνομία σήμερα εορτάζει και τιμά τον προστάτη της Άγιο, τον Άγιο Αρτέμιο.
Εύχομαι να χαρίζει υγεία και χαρά σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Επιπρόσθετα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία του αστυνομικού προσωπικού για την Τράπεζα Αίματος του Σώματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Colgate, Palmolive, Sanex, Suplin, Ultra και Azax Sprays 50% φθηνότερα. Noxzema και Straight 50% φθηνότερα. Skip Scone 70 μεζούρες 9 και 19. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 2 και 17 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων δοχείο μόνο 6 και 69 το κιλό. Χαρτί κουζίνας Ελωμάς 800 γραμμαρίων μόνο 1,69. Μάκβελ ζυμαρικά νούμερο 6 και νούμερο 10, 3 συν 1 δώρο. Και αυγά για νιώτικα, φρέσκα, 6 τεμαχίων, μόνο 1 ευρώ. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης, ελληνικά βραβευμένα τυριά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα στους φίλους και θεατές του RTV που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, φέτος, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σε κάθε σχεδόν πόλη, μιλάμε για τους Μητροπολιτικούς Δήμους της πόλης, τις πρωτεύουσες, διοργανώνονται, υλοποιούνται και εκθέσεις και εκδηλώσεις άλλες. Και στη δική μας λοιπόν την περιοχή, το επόμενο τριήμερο, πραγματοποιείται, υλοποιείται ένα επιστημονικό συνέδριο για τον Αλή Πασά, στα Γιάννενα. Πρώτα χαίρομαι που το διατύπωσες πάρα πολύ, αποδίδοντας την πραγματική του διάσταση. Γιατί κάποιοι πατριδοκάπηλοι ή κάποιοι ανενημέρωτοι, μην τους βάλω μόνο σε ένα τσουβάλι, με τους πατριδοκάπηλους έχω θέμα. Με αυτούς τους βαριούς εθνικόφρονες, αγαπητοί Βίκη, που σε κάθε τι θέλουν να δείξουν ότι είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, και αφού υπενθυμίσω βεβαίως δια μία νησέ την φορά την γνωστή ρίση του μεγάλου Αβραάμ Λίνκον, ότι ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων, έτσι, η πατριδοκαπηλεία δηλαδή, υπάρχουν όμως και συμπολίτες που είναι ανενημέρωτοι ή που άλλοι ενδεχομένως έχουν τους προβληματισμούς τους. Γιατί να γίνεται ένα συνέδριο για τον Αλή Πασά, ο οποίος ήταν αιμοσταγής, ήταν όντως αιμοσταγής, ήταν δυνάστης, ήταν φωνιάς, ήταν... δεκαετίες ολόκληρες στην Οθωμανική Αυτοκρατορίας κυριαρχούσε στην Ήπειρο και πλούτιζε και θησάβριζε και βίαζε και έκανε και πήρε και την. Και μάλιστα η κυρία Βασιλική, ξέρεις από πού είναι? Όχι. Δεν ξέρεις, είναι από εδώ, είναι συμπολίτησά μας. Από το πλαίσιο Φιλιατών είναι. Βασιλική Κονταξή το επίθετό της. Το ξέρω, το έχω λοιπόν, διαβάσει. Που έπαιρνε λοιπόν τις μικρές κοπελίτσες όλα αυτά, λέει κάποιος, μα είναι δυνατόν να γίνεται συνέδριο προς τιμήν του Αλή Πασά? Χαίρομαι λοιπόν που το έβαζε στη συζήτηση από την αρχή, γιατί ακριβώς έτσι είναι, έτσι το αποκάλεσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ότι δηλαδή, γιατί η εκδήλωση τελεί και υπό την αιγίδα του Δήμου, αλλά είναι σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και το Πανεπιστήμιο. Τώρα, αν όλοι αυτοί, ο Δήμος, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, το Ελλάδα 2021 που κάνει όλες τις εκδηλώσεις, το Πανεπιστήμιο, είναι όλοι απάτριδες και ανθέλινες και θέλουν να προβάλλουν τον Αλή Πασά και να τον τιμήσουν, εντάξει, μετά ας μείνουν οι πατριδοκάπηλοι, έτσι, να μην πω από ποιους χώρους προέρχονται και αυτό, για να κάνουν τη δική τους σπέκουλα.
Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Είναι ένα επιστημονικό συνέδριο. Στο οποίο συνέδριο αυτό, τι γίνεται. Αποτυπώνονται όλα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης, στα οποία πρωταγωνίστησε, θέλουμε δεν θέλουμε, ο Αλή Πασάς. Έμεινε στην ιστορία. Ως τύραννος, ως δυνάστης, έμεινε ή όχι. Η θητεία του εδώ, ως Πασάς της Ηπείρου, καθόρισε τις εξελίξεις, αν θέλεις, και όσον αφορά αυτές που ακολούθησαν πριν την Επανάσταση, για να εκραγεί η Επανάσταση, ναι ή όχι. Το Σούλι συνδέεται άμεσα με τον Αλή Πασά, ναι ή όχι. Από τον Αλή Πασά δεν να ξαναγκάστηκαν οι Σουλιώτες να φύγουν, να καταλήψουν, δεν έγινε η έκρηξη στο Κούγκι και όλα αυτά. Άρα, όταν λοιπόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο κάποιοι θέλουν να του προδώσουν χαρακτήρα, πώς το λένε, προδοτικό, εμείς είμαστε οι Έλληνες, οι ακρεφνείς, και οι άλλοι οι προδότες και οι μειοδότες, έλεος. Λοιπόν, είναι ένα επιστημονικό συνέδριο, καλώς κάλλιστα γίνεται, θα εξαχθούν πάρα πολλά συμπεράσματα, δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα, αλλά για όσους διαβάζουν ιστορία, του Αλή Πασά, μάλλον η παρουσία στην Ήπειρο ήταν καταλυτική και καθοριστική. Και επειδή μου έλεγες προηγουμένως και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, έχεις δίκιο. Και για άλλους που θα μπορούσαν να γίνουν αναφορές, ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα όμως αναφερόμαστε στην περίοδο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Έτσι, βεβαίως υπάρχει και το Βυζάντιο, βεβαίως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να τιμηθούν και να γίνουν συνέδρια επιστημονικά. Αλλά μη λέμε τώρα ότι τιμούμε τον Αλή Πασά. Έλεος. Αυτά για όσους μας ακούν και θέλουν να ακούσουν. Τώρα για όλους τους άλλους, ας πιστεύουν ότι όλοι εμείς είμαστε πουλημένοι και κάνουμε συνέδριο και τιμούμε τον Αλή Πασά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο... Και κατά κλείδι, νομίζω ότι στην ταινιοθήκη του RTV υπάρχουν ταινίες. Δεν υπάρχουν ταινίες με τον Αλή Πασά που φαίνεται... Που φαίνεται πόσο αιμοσταγής ήταν και βάρβαρος. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ο Πρίτανης του τηλεκοντρόπη, να πω, του control room, λοιπόν, ο κύριος Μουσούτας, ας φτιάξει να βρει μία να τη βάλει σαν αντίπινα. Έχουν γνώση φύλακες. Πάμε τώρα σε ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα, γιατί αν θεωρεί κάποιος ότι είναι θέμα της παιδείας, που αφορά δηλαδή μόνο την παιδεία, τότε δεν νομίζω πως είναι λογικό το επιχείρημά του. Και έχει να κάνει, Βαγγέλη, με τα σχολικά γεύματα. Ένα περίφημο πρόγραμμα που έδωσε διέξοδο σε πολλές σχολικές μονάδες, στις οποίες παιδιά διαβιούσαν κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι οικογένειές τους, όχι τα ίδια. Ένα λοιπόν πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ καλό πρόγραμμα, δομημένο στις ανάγκες των σχολείων, που είχε αρχίσει και εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια και όπως είπαμε αγκάλιασαν οι σχολικές κοινότητες. Μετά λοιπόν από τις συγχωνεύσεις τμήματων, μετά από καταργήσεις και σχολικών μονάδων, ακόμη λόγω μειωμένου αριθμού μαθητών, έρχεται τώρα η... Όχι πάντα, υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Πάμε τώρα στην ακύρωση σχολικών γευμάτων, που όπως είπα δεν είναι θέμα του σχολείου, είναι βαθιά κοινωνικό θέμα. Είναι απόλυτα κοινωνικό. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το σχολείο. Το επεσήμανες. Θα σε διορθώσω μόνο και σε χρησιμοποιήσεις παρελθόντα χρόνο. Ότι υπήρξαν μαθητές που διαβίωσαν κάτω τα όρια της φτώχειας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ενεστώτα χρόνο. Υπάρχουν. Σωστό. Και θα πω, αν θα με επιτρέψεις, έτσι θα σε διορθώσω, και θα πω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μαθητές και αν για κάποιους αυτό φαντάζει αδιανόητο ή απόμακρο ή αυτό. Εντάξει. Οι έχοντες και κατέχοντες, και είναι αρκετοί αυτοί, μην νομίζεις, νομίζεις ότι είναι όλοι φτωχοί. Ξέρεις πώς είναι οι βολεμένοι. Και αυτοί που έχουν λύσει το οικονομικό τους, που έχουν τους μισθούς τους, ως δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι, παρά τις περικοπές που έγιναν, όταν άλλος παίρνει 2 και 3 χιλιάρικα το μήνα, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει μια μάνα να στέλνει το παιδί. Πώς? Δεν είναι πάντα, λέω, αυτοί στο επίκεντρο, αυτοί που μπορούν. Όχι, που βέβαια. Μια χαρά. Λέω, είναι οι άλλοι. Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ότι υπάρχουν οικογένειες που στέλνει μάνα το πρωί τα δύο τα παιδιά στο σχολείο και δεν έχει να τους δώσει. Ναι, δεν έχει να τους δώσει να πάρουν από ένα πώς το λένε. Πες το. Κουλούρι. Κουλούρι, από ένα σάντουιτς. Τι παίρναμε παλιά. Τα ξέχασα, πέρασαν τόσα χρόνια. Λοιπόν,
Αυτό είναι εξωτερικό. Σωστά θεσπίστηκε λοιπόν ο θεσμός αυτός των σχολικών γευμάτων σε παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα οικονομικό, με διακριτικότητα. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός το Σεπτέμβριο. Πρώτη επισήμανση, γιατί κυρία Υπουργέ, εσείς που εξομοιώσατε τα κολέγια, που κάνατε όλα αυτά, σας είπα, η χειρότερη υπουργός για μένα από τη μεταπολίτευση. Γιατί κυρία Υπουργέ Παιδείας, ο διαγωνισμός να γίνει το Σεπτέμβριο, να γίνει νωρίτερα. Δεν ξέρετε τους διαγωνισμούς, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, τελειώνει ο Οκτώβριος και ακόμη τα σχολικά γεύματα δεν έχουν δοθεί. Ξέρεις γιατί? Διότι όταν τελείωσε ο διαγωνισμός, παρεμβαίνει τώρα το ελεκτικό συνέδριο, εδώ να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό στο ελεκτικό συνέδριο, που είναι ένα από τα κορυφαία θεσμικά έτσι, ελεκτικά, όργανα σε επίπεδο δικαιοσύνης, αλλά και εσείς κύριοι του ελεκτικού συνεδρίου, κύριε Επίτροπε του ελεκτικού συνεδρίου, παλιά είχαμε και από εδώ συμπατριώτη, το ξέρεις αυτό, Επίτροπο, τον κύριο Κούρτη, είναι συνταξιούχος τώρα από την Άρτα. Λοιπόν, είναι και φίλος μου, αλλά δεν είναι τώρα να τα πω. Λοιπόν, αυτός που είναι σήμερα, δεν ξέρετε. Δηλαδή, πιάνετε το γράμμα του, το γράμμα του νόμου, τον τύπο του νόμου και δεν βλέπετε την ουσία. Ακύρωσε το διαγωνισμό, λέει το ελεκτικό συνέδριο, στηριζόμενο σε κάποια διάταξη, δεν ξέρω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέει ο διαγωνισμός αυτός αντιβαίνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί ανταγωνισμού. Εγώ τώρα αυτά γιατί μου φαίνονται εντελώς ψηλά γράμματα και έχουμε χάσει όλη την ουσία? Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Διότι έχουμε χάσει όλη την ουσία. Γιατί διηλίζομαι τον κόνοπα και καταπίνομαι την κάμιλο. Αλλά ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου, να το πω, και να μου κάνει να δεν πειράζει να σταθεί εναντίον μου. Είναι και άλλο το δικαστικός. Εγώ το λέω, αλλά βάλω την ευθύνη. Κύριε πρόεδρε, εσείς, το παιδί σας, αν πήγαινε στο σχολείο, και καλά κάνετε, γιατί είσαστε. Δεν λέω ότι κακώς πληρώνεστε. Θα είχε να πάρει και μία τυρόπιτα και δύο και τρεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν να πάρουν ούτε ένα σάντουιτς, πώς το λένε. Επειδή άρα αυτό λοιπόν, το θέμα... δείξτε λίγο μια διασταλτική ερμηνεία του νόμου. Πάει και ο Οκτώβριος, πάει και ο Νοέμβριος, δηλαδή θα περάσει χρονιά και τρελαίνομαι εγώ προσωπικά, Βίκη, πιστεύω το ίδιο και εσύ. Έτσι. Να σου πω τι γινότανε, επειδή τώρα μου έδωσες αφορμή, όταν το συζητούσαμε πέρυσι αυτό το θέμα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων και με την διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το θέμα δεν ήταν υπαρκτό μόνο σε σχολικές κοινότητες που είχαν να κάνουν με τον ορεινό όγκο, με χωριά δηλαδή. Όχι. Ήταν και στον αστικό ιστό. Και στο, ποιος το πω, φυσικά. Ακριβώς. Πολλές οικογένειες δηλαδή και μέσα στις πόλεις, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, αντιμετώπιζαν τόσο μεγάλα προβλήματα. Που πλέον φαινόταν και με αυτόν τον τρόπο, με την διανομή των σχολικών γευμάτων, όλα τα παιδάκια μπορούσαν να κάθονται στο θρανείο τους να τρώνε, χωρίς να φαίνεται ποια είναι εκείνα τα παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη. Η διάκριση. Ναι. Η διάκριση. Ναι. Και να σου πω και κάτι, επειδή αναφέρθηκε σε σχολικές μονάδες του αστικού ιστού, ότι σε πληροφορώ ότι το πρόβλημα των παιδιών που δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι είναι πιο αισθητό σε πόλεις και όχι σε χωριά. Μπορεί να έχεις δίκιο. Και όχι σε χωριά. Γιατί σε χωριά μπορεί ξέρω εγώ, η μάνα να του βάλει μία φέτα ψωμί ξέρω εγώ, με κάτι. Το κατάλαβες. Υπάρχουν τέτοιες οικογένειες και δυστυχώς καθημερινά και αυξάνονται. Και έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Και έχουμε ανατιμήσεις. Και έχουμε έκρηξη τιμών. Και βγαίνουν οι υπουργοί στα παράθυρα χαμογελαστή και λένε από τον Απρίλιο και μετά, λέει ο Γεωργιάδης, μέχρι τον Απρίλιο θα είναι η κρίση. Ρε Λεβέντη, και ποιος θα αντέξει μέχρι τον Απρίλιο, αναρωτιέσαι, εσύ με τα 10.000 το μήνα που παίρνεις και δεν ξέρω τι άλλα έσοδα έχεις. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Και έρχεται το ελεκτικό συνέδριο, τώρα σου είπα και καταργεί, όχι καταργεί, ανασταίνει με όλη τη διαδικασία. Θα γίνει ξανά ο διαγωνισμός, θα περάσει ξανά από τη διαδικασία της έγκρισης του ελεκτικού συνεδρίου. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Όταν και κάτι τελειώνει δεν επιστρέφει ποτέ πάλι πίσω και το ξέρουμε. Αυτό πάλι μαζί τα λέγαμε χθες για το ίδιο θέμα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.
Στις 13 Οκτωβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Ζηρού, τον κύριο Νίκο Καλατζή, ο οποίος μεταξύ των άλλων επεσήμανε και την ανάπλαση της πλατείας, η οποία βρίσκεται έναντι του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας. Και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα αυτό, είπε πως για την συγκεκριμένη ανάπλαση υπήρξε αρνητική απόφαση από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα αυτό έστειλε και ζήτησε να παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Βασίλειος Κόνσταρ, τον οποίον έχουμε κοντά μας για το θέμα αυτό. Κύριε Κόνστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία λοιπόν φράση του Δημάρχου, η οποία επέφερε τη δική σας αντίδραση και θελήσατε να παρέμβετε στο κεντρικό δελτίο. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο? Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος Ζηρού, στην τοποθέτησή του, είπε ότι η αντιπολίτευση, εγώ είμαι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, είναι εναντίον των αναπλάσεων και εναντίον των έργων γενικά. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Δεν είμαστε εναντίον της ανάπλασης της πλατείας, είμαστε όμως εναντίον με επιχειρήματα, και θα σας τα αναπτύξω στη συνέχεια, του τρόπου και του είδους της ανάπλασης. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το έργο, η συγκεκριμένη ανάπλαση, έχει υποβληθεί εδώ και 3 χρόνια. Δεν είναι τωρινό έργο, έτσι δεν είναι? Πριν από τρία χρόνια έχει υποβληθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Λίντερ. Η μελέτη συντάχθηκε το 2018, ναι, έχετε δίκιο. Εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Αναφέρθηκε σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο πριν από 4 περίπου συνεδριάσεις, αν θυμάμαι καλά, και επί της αρχής συμφώνησε να γίνει η ανάπλαση. Περίμενα όμως, αφού ήδη η μελέτη ήταν εγκεκριμένη, να μου την δώσει η Δημοτική Αρχή, να την μελετήσω και να τοποθετηθώ με συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά προχώρησε στην κατασκευή του έργου, γιατί ήδη έχει πει ο εργολάβος. Φρόντισε, έχει δημοκρατηθεί λοιπόν το έργο, ναι. Ναι, έχει δημοκρατηθεί και έχει πει ο εργολάβος και επιτελεί το έργο. Φρόντισα λοιπόν να πληροφορηθώ και να μάθω κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου έθεσα κάποια ερωτήματα στο Δήμο, στον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος μου απάντησε ότι αυτή είναι η αισθητική η δική του και ότι όσον αφορά συγκεκριμένα την παρουσία ή όχι υδάτινο στοιχείο στην πλατεία, ότι είναι κάτι που γι' αυτό δεν είναι αξιολόγος. Δηλαδή, η δική σας ένσταση ήταν ότι στη συγκεκριμένη ανάπλαση θα έπρεπε να υπάρχει ένα συντριβάνι? Θα σας τα πω. Ζήτησα λοιπόν τη μελέτη. Μου την έστειλαν με καθυστέρηση 12 ημερών. Κάθισα, την μελέτησα και διαπίστωσα ότι αυτά που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ισχύουν και με το παραπάνω. Και θα σας πω χαρακτηριστικά. Πρώτα. Στόχος της μελέτης, όπως αναγράφεται, είναι η δημιουργία χώρων αναψυχής, καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου υπαίθριου θέατρου. Αυτό, με βάση τα στοιχεία της μελέτης, δεν επιτυχάνεται πουθενά. Δεν δημιουργείται κανένας νέος χώρος αναψυχής, ούτε το υφιστάμενο θέατρο αναβαθμίζεται. Το μόνο που κάνουν είναι να βάψουν με χρώμα ένα μέρος του τείχου που έχει το θέατρο. Δεύτερο που διαπίστωσα είναι ότι ξυλώνουν το παλιό τσιμέντο και ρίχνουν καινούριο. Και μάλιστα πολύ περισσότερα κυβικά. Τσιμεντοποίηση δηλαδή της πλατείας. Αντί να αυξήσουμε το πράσινο, τι κάνουμε? Ξυλώνουμε το τσιμέντο, ρίχνουμε καινούριο. Ξυλώνουμε τις πλάκες, ρίχνουμε καινούριες. Και είναι οι απόψεις που επέρχεται, αυτές, κύριε Κόνστα, και καλά κάνετε και τις λέτε. Προσέξτε, κυρία μου, η αύξηση που επέρχεται είναι 5,9% επί της συνολικής έκθεσης της πλατείας όσον αφορά το πράσινο. Δηλαδή, μια πλατεία με 4.500 τετραγωνικά θα έχει πράσινο μόνο το 1/3. Το κατάλαβα και σας είπα. Εκφράζετε τις απόψεις σας και καλά κάνετε. Από εκεί και έπειτα όμως, είπατε ότι δεν στεκόσαστε στο έργο της ανάπλασης πλατείας. Σας ενόχλησε περισσότερο η φράση του Δημάρχου ότι σε όλα τα έργα των αναπλάσεων είστε αντίθετοι. Αυτό δεν μου είπατε λίγο πριν? Ναι, αυτό δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Αλλά δεν ισχύει. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Μάλιστα. Να πω μόνο δύο πραγματάκια για την πλατεία και τελειώνω. Έχει τελειώσει αυτό, δεν έχει κριθεί αυτό το έργο? Το έργο έχει κριθεί, αλλά κρίθηκε. Θα το κρίνει ο κόσμος όταν
το ξαναδούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να πάρουμε μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή η δική μας βαραίνει το μετέπειτα. Γι' αυτό λοιπόν, αφού δεν συμφωνούμε με το είδος της ανάπτυξης, εγώ προσωπικά δήλωσα ότι είμαι αντίθετος με την εκτέλεση του έργου. Mm. Δεν μπορεί σε μια περιοχή που είναι η Φιλιππιάδα, όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί, πηγές Αγίου Γεωργίου, λίμνη Ζηρού, Λούρας ποταμός, να μην έχουμε ούτε ένα συντριβάνι. Αυτό το συντριβάνι που υπήρχε με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν λειτουργούσε 7 χρόνια. Τώρα το ξυλώνουν και στη θέση του βάζουν πλάκες και τσιμέντο. Και ένα άλλο θέμα που δεν το αγγίζουν καθόλου είναι το ότι υπάρχουν κάποια δέντρα. Συγκεκριμένα είναι λεύκες. Μιλάτε για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ μιλάω για τις αναπλάσεις γενικότερα. Είστε υπέρ των αναπλάσεων, να γίνονται κάποιοι χώροι, να υπάρχει ανάπλαση σε χώρους οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι. Σαφώς. Να δημιουργούνται Σαφώς. Δηλαδή κάποια ευρυχώρια. Αυτό. Βεβαίως είμαι υπέρ των αναπλάσεων. Έτσι. Αλλά η κάθε ανάπλαση θα κρίνεται όσον αφορά το είδος και το τι προβλέπεται. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο θέμα αυτό που συζητάμε. Άρα λοιπόν εσείς δεν είστε αντίθετοι ως προς τις αναπλάσεις, είστε αντίθετοι με συγκεκριμένα σχέδια ανάπλασης που αφορούν την πλατεία. Με το συγκεκριμένο σχέδιο είμαι αντίθετος. Μάλιστα. Και σας εξήγησα τους λόγους. Και θα σας πω και κάποια πράγματα για να αποδειχθεί ότι εγώ δεν ασκώ στήρα αντιπολίτευση. Γιατί στήρα αντιπολίτευση ασκεί αυτός ο οποίος λέει συνέχεια όχι. Εγώ Σωστό. Λοιπόν. Τώρα που έχουμε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα όπου χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για έργα. Υπάρχει επιβολή και εκεί υποβολή έργων. Δεν υπάρχει υποβολή έργων στο Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει, ναι. Η δική σας η άποψη για αυτά τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί? Τα έχω ψηφίσει. Να εκτελεστούν. Να εκτελεστούν. Θα σας πω όμως ότι ναι. Εγώ δεν κάνω θέρα αντιπολίτευση και καταθέτω προτάσεις. Για όσους δεν με γνωρίζουν. Βεβαίως. Ιδιότητά μου ως αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, έχω ειδικές γνώσεις στα θέματα πολιτικής προστασίας. Είχα πει λοιπόν στη Δημοτική Αρχή από το 2019 το Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα θέματα, όποτε μου ζητήσουν τη γνώμη μου, θα είμαι δίπλα να τους συμβουλεύσω, να τους βοηθήσω να προχωρήσουμε. Αυτοί με αγνοούν συστηματικά. Φτάσαμε. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα εντάξει, αυτό δεν θα το συζητήσουμε στο κεντρικό δελτίο. Αν κάνω εγώ στήρα αντιπολίτευση που καταθέτω προτάσεις ή αν διοικεί αυταρχικά και χωρίς καμία διάθεση συνεργασίας ο Δήμαρχος Ζηρού. Κύριε Κόνσε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, για τις δικές σας απόψεις, αυτές τις οποίες καταθέτετε και για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ζητήσατε να παρέμβετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μπορώ βράδυ. Μπορώ να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε. Μια τελευταία πρόταση. Ναι. Όσον αφορά την πορεία του Δήμου Ζηρού. Γιατί αυτό το έργο είναι ένα και συγκεκριμένο, κατέθεσα τα επιχειρήματά μου, αλλά δεν μπορεί να αγνοεί ο κύριος Δήμαρχος τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, ούτε εκτελούμε έργα. Είμαστε αντιπολίτευση για να ελέγχουμε, αλλά να καταθέτουμε και προτάσεις. Γι' αυτό και κάποια θέματα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία, γι' αυτό και κάποια θέματα αποφασίζονται ομόφωνα. Θεωρώ ότι αυτό το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζω. Το θέμα της πλειοψηφίας είναι ένα πικρό ποτήρι. Λοιπόν, πλειοψηφία την έχει, είναι μια κουβέντα η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόνστα. Την πλειοψηφία την έχει ο κύριος Δήμαρχος, επειδή η μείζωνα αντιπολίτευση δεν κατεβαίνει ποτέ πλήρες. Είναι ένα άλλο θέμα που ίσως να μην το γνωρίζετε ότι συμβαίνει. Συνέχεια με 4-5 λήψεις κατεβαίνει η μείζωνα αντιπολίτευση. Οπότε η πλειοψηφία είναι δεδομένη, δυστυχώς. Και γι' αυτό διοικεί τόσο αυταρχικά ο κύριος. Εγώ μιλάω για αποφάσεις θεμάτων. Για αποφάσεις θεμάτων τα οποία έρχονται στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα ομόφωνα αποφασίζονται. Όχι, αλλά όταν έχει 13 συμβούλους η Δημοτική Παράταξη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι, μείζωνα και λαϊκή Σπύρου, είμαστε 14, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εμείς την πλειοψηφία. Όταν όμως απουσιάζουν οι 5 συνεχώς από τη μείζωνα αντιπολίτευση, θα ρίζεται η πλειοψηφία στον Δήμαρχο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσετε. Κύριε Κόνστα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό βράδυ. Θέμα. Εγώ είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ήμουν σε αυτή την παράταξη και διαχώρησα τη θέση μου. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς.
Με τις καλύτερες εντυπώσεις αναχώρησαν Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι από την Ήπειρο, οι οποίοι ακολούθησαν την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων και φυσικά γεύτηκαν τοπικά προϊόντα μέσα από την γαστρονομία της περιοχής. Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Προβολής», υλοποίησε την πρώτη συνδυαστική εκστρατεία με θέμα «Πολιτισμός Γαστρονομία» στην πρώτη επώνυμη πολιτιστική διαδρομή της χώρας. Με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ισραήλ, επισκέφθηκαν από τις 14 έως τις 16 Οκτώβρη το Μικρό Θέατρο Αυρακία στην Αρχαία Νικόπολη, το Μουσείο Νικόπολης, το Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων και το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, όπου ξεναγήθηκαν στους αρχαιολογικούς θησαυρούς του τόπου μας και ενημερώθηκαν για τα έργα ανάδειξής τους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η εμβόλυμη επίσκεψη στην Παναγία Παρηγορήτησα, η οποία είναι το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Σάρτας. Η παρουσίαση του καινοτόμου project της πολιτιστικής διαδρομής στα 5 αρχαία θέατρα έγινε από την κυρία Γεωργία Κιτσάκη και τον κύριο Αριστοτέλη Σταγκίγκα, εκπροσώπους της Ήπειρος ΑΕ, φορέα υλοποίησης της δράσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταγκίγκας, πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία τα οποία φιλοδοξούν να αποτελέσουν την καρδιά ενός επώνυμου προορισμού, συνδέοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά με το φυσικό περιβάλλον, τη γαστρονομία, τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και της αγροδιατροφής, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίζουν τους κρυμμένους θησαυρούς της Ηπείρου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και αρμόδιος για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου Στράτος Ιωάννου τόνισε ότι η ξενάγηση των δημοσιογράφων εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου για την ταυτόχρονη προώθηση του τουρισμού, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, που πρώτη άρχισε να το εφαρμόζει σε εκτεταμένη κλίμακα σε πανελλαδικό επίπεδο και σήμερα έχει γίνει επίσημη πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού. Το στόχο αυτό πρόσθεσε εξυπηρετεί κατά τον ιδανικότερο τρόπο το πρόγραμμα της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, που είναι το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και το οποίο υλοποιείται με την στενή συνεργασία του Διαζώματος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, Θωμάς Πιτούλης, δήλωσε ότι το πρόγραμμα της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου ήταν το εφαλτήριο για την αναστήλωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων που ήταν ανενεργοί και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή του πολιτιστικού τουρισμού και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας. Από την πλευρά της, η θεματική αντιπεριφερειάρχης Αναστασία Σίμου Τάσιου, η οποία υποδέχθηκε και τους δημοσιογράφους στην Άρτα, τόνισε τα εξής. Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω των δράσεων που υλοποιεί, στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών, οι οποίοι θα ζήσουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών στην Ήπειρο των τεσσάρων εποχών. Η φύση, ο πολιτισμός και η γαστρονομία, η οποία βασίζεται σε τοπικά προϊόντα, είναι οι βασικοί πυλώνες για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου. Συνδυάζοντας πολιτισμό, τουρισμό και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα, οι Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τον βιολογικό ελαιώνα του πατήρ Βασιλείου Ρούσα δίπλα στον Αμβρακικό κόλπο, γεύτηκαν παραδοσιακά φαγητά βασισμένα σε τοπικά προϊόντα στην Άρτα και την Πρέβεζα, ενώ στα Ζαγοροχώρια έμαθαν να ανοίγουν σπιτικό φύλλο για να φτιάξουν τη δική τους γαλατόπιτα με την καθοδήγηση της λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου, η οποία στη συνέχεια τους παρέθεσε γεύμα με αρχαίες ελληνικές και βυζαντινές συνταγές. Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαβίου Μάθησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, η Ιουλία Μαρκούλα, υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους στα Ζαγοροχώρια και τους ενημέρωσε για το στόχο της συγκεκριμένης δράσης που υλοποίησε η Περιφέρεια.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι αποτελεί ένα ολιστικό καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο συνδέει τα μνημεία της Ηπείρου με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα του τόπου μας. Θα συμβάλλει δε στην ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος που θα φέρει στην περιοχή επισκέπτες από διαφορετικές χώρες. Η συνδυαστική εκστρατεία ήταν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι πολιτισμού και γαστρονομικών εμπειριών, το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους φιλοξενούμενους δημοσιογράφους και οι οποίοι από την πλευρά τους δεν έκρυψαν το θαυμασμό τους για τον αρχαιολογικό πλούτο της Ηπείρου. Για τις επισκέψεις στα αρχαία θέατρα συνέδραμαν οι εφορίες αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτείας. Πολιτική προστασία, ΕΜΑΚ, πυροσβεστική και λέσχη καταδρομέων έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και ολοκλήρωσαν με επιτυχία μεγάλη άσκηση στην Πρέβεζα με την ονομασία Ερμής και με αντικείμενο τον εντοπισμό και την διάσωση μετά από σεισμό. Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη στην πόλη της Πρέβεζας, εντός του πρώην στρατοπέδου του Αγίου Ανδρέα, η εκπαιδευτική άσκηση που διοργανώθηκε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου με τη συνδρομή της 5ης ΕΜΑΚ, του πυροσβεστικού σώματος και τη συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων του νομού Πρέβεζας. Η άσκηση είχε ως αντικείμενο τον απεγκολοβισμό θυμάτων έπειτα από ισχυρή σεισμική δόνηση και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Ερμής του προγράμματος Ιντερεκ Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, υπό την επίβλεψη του διοικητού της 5ης ΕΜΑΚ, κ. Θανάσιο Γκόλια, και εξειδικευμένων στελεχών της μονάδας, κατασκευάστηκε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο προσομοίωσης κατάρρευσης κτηρίου. Κατά τη διάρκεια του διήμερου, μέσα από την εκτέλεση πλήθος σύνθετων σεναρίων απεγκλωβισμού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού που αποκτήθηκε από την περιφέρεια στο πλαίσιο του έργου, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών επιχειρησιακών πρωτοκόλων και λογισμικών εργαλείων. Η άσκηση ολοκληρώθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, του Βουλευτή του Νομού Πρέβεζας, κ. Γιαννάκη, του Συντονιστή των Επιχειρήσεων Ηπείρου της Δυτικής Μακεδονίας και των Ίσων κ. Δημήτριο Κοντογιάννη, των Διοικητών των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας της Περιφέρειας Ηπείρου και εκπροσώπων του στρατού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Thank you.
παριστάμενοι, παρακολουθώντας την τελική φάση δράσης, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ακόμη μία φορά το φρόνημα και την υψηλού επίπεδου επιχειρησιακή ικανότητα που διακρίνει την 5η ΕΜΑΚ, καθώς και την ουσιαστική δυνατότητα συνδρομής που μπορεί να παρέχει αν πετυχεί μια οργανωμένη, πειθαρχημένη και άρτια εκπαιδευμένη εθελοντική ομάδα όπως η ΛΕΚ Πρέβεζας. Με την υποδειγματική οργάνωση και από κοινού η εκτέλεση των εκπαιδευτικών σεναρίων, οι συμμετέχοντες ιδιαίτερα κατέδειξαν την κουλτούρα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες που συνθέτει το κρατικό και αυτοδιοικητικό μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκρισή τους σε συμβάντα μεγάλης κλίμακας. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69 Άρτα. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα νότια, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Από το απόγευμα και μετά ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και στο Ιόνιο βόρειο 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.